Μετά από λίγο καιρό, αφού ξεκινήσαμε πριν λίγες εβδομάδες ξανά, λόγω της παύσης με τον COVID τα τελευταία 3 χρόνια, την πανιόνια πορεία, και κάναμε έναρξη με, ένα αφιέρωμα στο τμήμα Τζούντο, είπαμε αυτή την εβδομάδα, αυτή την Παρασκευή, να ασχοληθούμε λίγο με την επικαιρότητα του Πανιωνίου. Και η επικαιρότητα του Πανιωνίου, όπως ξέρετε όλοι, είναι η έβρεση και η ανάθεση σε πρώτο στάδιο του επενδυτή που θα πάρει την πρωτοβουλία για το ποδοσφαιρικό τμήμα, μιλώντας, να κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται, αφότου η ομάδα στην ουσία έχει ανέβει κατηγορία με λίγες αγωνιστικές, ανέβει στη Super League 2, να μπορέσει να συσταθεί η νέα ΠΑΕ, και ο άνθρωπος που λένε επενδυτής επί της ουσίας θα είναι ο μεγαλομέτοχος, να τον γνωρίσουν, να τον γνωρίσει ο πανίλος κόσμος που έγινε πριν λίγες μέρες στο πιστό του Αδρέας Βαρίκας, κάτω δίπλα στο γήπεδο. Και έχω εδώ δύο ανθρώπους, εγώ δεν πρόλαβα λόγω κάποιων υποχρεώσεων να είμαι εκεί, έχω όμως δύο ανθρώπους που τα είδαν από κοντά και τους εκτιμώ πολύ, όχι μόνο για την ανιδιοτέλεια εδώ και δεκαετίες που ακολουθούν την ομάδα, γιατί όλοι οι οπαδοί είμαστε και μπορούν να πηγαίνουμε ταξίδια, αλλά γιατί έχουν αφιερώσει και προσωπικό χρόνο πολύ, όπως και εγώ, χωρίς να πω περί αυτό λόγο, και έχουν δεκαετίες και εμπειρίες πίσω του από διοικητικά, από τα διοικητικά δρόμενα και μη του ιστορικού. Να καλησπερίσω λοιπόν το εδώ και πολλά χρόνια φίλο μου Βασίλη Καράβολα, παρένθεση, μέτοχο από την εποχή Τσακίρη και με μετοχές στην τότε ΠΑΕ. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Και τον φίλο μου τον Λάμπρο Τσακίρη, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια βοηθάει το ενασθενικό τμήμα του βόλεϊ με την κάμερά του και με την κάλυψη των αγώνων του, και αυτός μετράει δεκαετίες όπως όλοι μας εδώ, κοντά στο σύλλογο. Να εκθέσουμε την πρώτη μας, που κατά γενική ομολογία είναι μια καλή εντύπωση από την προσωπικότητα του κυρίου, το όνομά του Ρέλαμπρο, το Μπερδό. Ρούψος. Ο του κυρίου Ρούψο Κώστα. Νομίζω. Ο κύριος Ρούψος. Διευθύνων σύμβουλος είναι in digital. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι in digital, που εδώ και από ό,τι διάβασα κοντά στα 20 χρόνια ασχολείται με τεχνολογικό εξοπλισμό και υπολογιστές σχετικά με εφαρμογές δικτύων, και είναι και υπεύθυνος. Ο ίδιος μας είπε μέχρι φέτος το καλοκαίρι. Αφήνει αυτό το πόστο, μπορεί και να ασχοληθεί με τον Πανιόνιο. Όχι, λίγη σύμβαση. Λίγη σύμβαση. Το ΒΑΡ. Ήταν ο υπεύθυνος της υποστήριξης αυτών που ξέρουμε όλοι σαν ΒΑΡ. Ο άνθρωπος που έφερε το ΒΑΡ. Που έφερε το ΒΑΡ και έχει την εταιρεία για να το υποστηρίξει όσο λειτουργεί στα ελληνικά γήπεδα. Λοιπόν, Λάμπρο, να ξεκινήσω και από σένα, που έχει και μια προεπίρρηση στο Ρεστήρι, και θα μας πει και ο Βασίλης ποια είναι η πρώτη σου εντύπωση από τον κύριο Ρούψο και γενικά από ό,τι υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση. Όλοι είχαμε, λόγω του μετρημένου λόγου του και του χαρακτήρα του, μια πρώτη εικόνα βεβαίως θετική, αλλά θέλω να μου πεις και εσύ δύο κουβέντες, να μου πει και ο Βασίλης, και μετά να πάμε στα επιμέρους, γιατί όπως ο ίδιος ο κύριος Ρούψος, ο κύριος Ρούψος μίλησε, έχει καταρτήσει ήδη ομάδα που θα αποτελεί το εμπορικό κομμάτι, έτσι, το διοικητικό κομμάτι και το αγωνιστικό κομμάτι. Έχει πει ότι έχει φτιάξει κάποια team. Γιατί έτσι χωρίζεται μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Είναι η διοίκηση, είναι το εμπορικό, οι χορηγίες και τα έσοδα που μπορεί να φέρει ένα τμήμα marketing, όπως τα λέγαμε, και είναι βέβαια και η διοίκηση που κοιτάει και αυτή. Που θα συμμετέχουν και δύο άνθρωποι του Εραστέχνη μέσα. Ναι. Πες μου τώρα εσύ τι άλλο υπόθηκε και ποια είναι η εντύπωσή σου, Λάμπρο, και να συνεχίσουμε μετά. Για πες. Κοίτα να δεις, έλειπα και εγώ, δεν ήμουν, είχα δουλειά, ήμουν στην εργασία μου, ήμουν στην Καλαμάτα. Ναι. Αλλά έχεις λοιπόν εικόνα, γιατί έχεις φίλους. Ναι, ναι. Και ο Βασίλης θα μας τα πει πιο καλύτερα που τα έχει ακούσει εκεί πέρα. Εσύ τι εντύπωση αποκόμισε από τις κουβέντες. Εγώ ξέρω για τον άνθρωπο αυτό πως εδώ και δεν είναι ένα πυροτέχνημα της στιγμής που πολλοί λέγανε πως μέσα σε ένα μήνα τον βρήκανε, τον κάνανε. Καταρχήν και τον βγάλανε. Καταρχήν να πούμε ότι η κουβέντα έχει ξεκινήσει πριν. Η κουβέντα έχει ξεκινήσει από πέρυσι, Οκτώβριο, Οκτώβριο μήνα νομίζω. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός
Ήταν, ξέρουμε πού δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Επιχειρηματικά, εντάξει, ο καθένας ξέρουμε πώς. Δεν έχει και δεν ασχολείται. Έχει ασχοληθεί και με αθλητικά. Είναι προπονητής ο άνθρωπος. Είναι και προπονητής των Σταυρυλίσια. Εδώ και κάποια χρόνια. Στον κένταυρο Βρυλισσίων. Άρα είναι του ποδοσφαίρου. Είναι και του ποδοσφαίρου. Είναι και του ποδοσφαίρου. Εντάξει, αγωνίζεται. Έχει αγωνιστεί να ανεβάσει τα Βρυλίσσια, δεν τα έχει καταφέρει. Εντάξει, τα Βρυλίσσια είναι μια ομάδα. Αλφατοπικό. Αλφατοπικό, εντάξει. Στο ποδόσφαιρο μέσα. Ναι. Τώρα έχει αναλάβει μια ομάδα που είναι από το 1890 και πρέπει να το ξέρει. Ναι. Μια ομάδα με φιλάφλους, οπαδούς, από σχεδόν σε όλη τη γη. Ναι. Και βαριά φανέλα, τα ξέρω. Βαριά φανέλα, εντάξει. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος αυτός μίλησε συνετά. Δεν είπε φαφαρολογίες. Δηλαδή δεν είπε θα σας ανεβάσω κατευθείαν. Είπε θα προσπαθήσουμε να... Ο στόχος μας είναι μέσα στη διετία. Στην πρώτη χρονιά, στην πρώτη χρονιά νομίζω πως θα κοιτάξει να βολιδοσκοπήσει την κατάσταση. Και την... Ανέφερε ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί από την αρχή. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί έτσι κι αλλιώς. Αλλά όχι με αυτό σκοπό την άλλη. Τώρα το θέμα δεν είναι αυτό για μένα. Το θέμα είναι πόσα μπαν θα έρθουν στην ΠΑΕ. Στην ΠΑΕ, που θα γίνει. Στην ΠΑΕ, θα τα πούμε αυτά τώρα. Ναι. Κάτσε να μου πει και ο Βασίλης. Και κατά πόσο μπορεί, τα φυσικά και τα ξέρει. Πρέπει να τον έχουν ενημερώσει. Κατά 95% μιλάμε, να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο Αυγεννάκη, το χρέος προς το δημόσιο ΙΚΑ και άλλες υπηρεσίες έχει διευθετηθεί σε βάθος ετών. Να μας τα πει και ο Βασίλης που έχει ασχοληθεί και τα ξέρει. Κάτσε κοντά μας να ακούγεις. Ναι. Προσωπικά έχω παρακολουθήσει γενικές συνελεύσεις της ΠΑΕ από το 1980 που είμαι μέτοχος. Α, έχεις πάρει και τότε. Έχω πάρει, από Δευτέρα Λυκείου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος παρουσιάστηκε ήταν από τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μετρημένο λόγο και πατούσαν στα πόδια τους ξέροντας τι ακριβώς γίνεται και έχοντας ένα συγκεκριμένο στόχο ο οποίος... Ο στόχος αυτός είναι, θα έλεγα, αντιδημοτικό. Δεν ενθουσιάζει εύκολα. Δεν έχει λαϊκισμό, δεν έχει, ναι. Μπράβο, γιατί ο άνθρωπος αυτός είπε ότι θα κοιτάξουμε να στήσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι οικονομικά αυτάρκης. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μια καλή ομάδα ξεκινάει πρώτα από μια οικονομικά σταθερή και υγιή ομάδα. Έτσι. Υγιή οικονομικά. Όπως μια επιχείρηση. Αυτό το πράγμα είναι ένα ζητούμενο και εγώ στο τέλος του είπα ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί πολλές φορές το πρωτάθλημα μπορεί να πιεστεί. Δηλαδή να μην πάει κάτι καλά και να πιεστεί, να ενθουσιαστεί όλα αυτά. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι ξέρει τι γίνεται, είναι προπονητής στον κένταυρο Βρυλισσίων, έχει παίξει ποδόσφαιρο, είναι ένας επιχειρηματίας, έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο... Και έδειξε ενημερωμένος από ό,τι κατάλαβα. Ναι, φυσικά. Το οποίο αυτό το πλάνο κανονικά θα έπρεπε να είναι το πλάνο όλων μας. Έτσι. Δηλαδή, εμένα άλλα δεν με απασχολεί τόσο τα μπαν. Με απασχολεί περισσότερο. Τα πάρα μας είναι γιατί να έρθουμε άμα προσεγγίσουμε. Θα λοιπόν, γίνει μέσα στο καλοκαίρι κάποια προσέγγιση με τον. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Το είπε και ο ίδιος. Ο ίδιος είπε επιλέξει για να μην βάζουμε εμείς ξένα λόγια. Είπε επιλέξει στη Γενική Συνέλευση ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες χρέους. Η πρώτη κατηγορία είναι το χρέος προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο είπε περίπου είναι 6 εκατομμύρια και σε ερώτηση του Μιχάλη του Λαδόπουλου απαντήθηκε ότι αυτό το χρέος θα πληρώνεται βάσει του νόμου Αυγεννάκη με ένα ποσοστό από τα έσοδα. Το ποσοστό αυτό δεν είναι συγκεκριμένο, δηλαδή δεν σου αυτό λέει... Αυτό νομίζω πληρώνεται τώρα αυτή. Όχι είναι ακόμα. Σε διαθέτηση τα χρέη. Να οριστικοποιηθεί και τα λοιπά, αλλά είναι... Δεν πληρώνεται τώρα γιατί δεν έχουμε πάει. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που υπόθηκε στην ΠΑΕ, ότι αν δεν πιάσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό θα μας βάλουν επιπλέον. Είναι συγκεκριμένο ποσό. Ποσοστό. Ναι. Ποσόστοση. Των εισιτηρίων, νομίζω. Και των τηλεοπτικών. Και των τηλεοπτικών που δικαιούμαστε. Ναι.
Λοιπόν, βέβαια, όπως ο ίδιος ανέφερε, αυτό επειδή ο Πανιώνιος θα είναι, νομίζω ο ίδιος το είπε, ή μπορεί να το είπε και ο Πρόεδρος, επειδή ο Πανιώνιος είναι η πρώτη ομάδα η οποία θα εφαρμόσει τον νόμο Αβγενάκη, περιμένουμε να δούμε και τις ακριβές τις αποφάσεις πώς θα γίνουν και πώς θα μπει λειτουργία, αλλά ο νόμος υπάρχει και είναι αυτός. Αυτό είναι το πρώτο χρέος. Μετά έχουμε τα ιδιωτικά, δύο κατηγορίες τα οποία είναι ιδιωτικά χρέη. Το ένα προς ποδοσφαιριστές, το άλλο είναι προς προμηθευτές, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο. Και τα δύο είναι προς τρίτους, αλλά το πιο δύσκολο να καθοριστεί. Ναι. Τώρα, όπως υπόθηκε, το ποσό των χρεών αυτών... Πρέπει, Βασίλη, πρέπει μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ο άνθρωπος θα ασχοληθεί ενεργά, με το αρχές Μαΐου που τελειώνω μετά και πάρουμε την εντολή. Πρέπει να έρθει σε επαφή, θεωρείς, με αυτό το καλοκαίρι, με όσο... Λοιπόν, κοίταξε. Μόλις να διευθετήσεις. Περίμενε. Οι συζητήσεις έχουν γίνει. Με όλους τους ποδοσφαιριστές. Είναι μεγάλο και πόλο. Κάτσε, εσύ. Με ένα μεγάλο μέρος των ποδοσφαιριστών και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές κάποιοι οι οποίοι έχουν πει ότι δεν παρετούμαστε. Ο Μπακασέτα νομίζω το έχει πει, ο Σιώπης το έχει πει. Ναι, υπάρχουν, τέλος πάντων. Αυτά έχουν βγει δημοσιεύματα. Όλα αυτά. Από τη στιγμή που θα σου έρθει η πρόσκληση. Άρα έχουμε κάνει τις επαφές με τους ποδοσφαιριστές. Σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό. Από τη στιγμή που θα έρθει η πρόσκληση, θα δούμε. Γιατί αυτό το χρέος είναι άμεσα απαιτητό κατά 50% από τη νέα ΠΑΕ. Το οποίο υπόθηκε ότι είναι. Είναι 2 εκατομμύρια, υπολογίζεται, γιατί δεν ξέρουν ποιος μπορεί να πάει στο πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο και να εμφανίσει ένα χαρτί ότι χρωστάει. Ναι. Που δεν έχει εμφανιστεί ως σήμερα μετά. Μπράβο. Υπολογίζεται ότι είναι 2 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι αυτό άμεσα... Πρέπει να διευθετήσουμε το ένα. Άμεσα απαιτητό είναι το ένα και αυτό το ένα θα πρέπει να διευθετηθεί. Αυτό σημαίνει... Τα μπαν που είπε ο τέτοιος θα ισχύσουν εάν με την έναρξη του πρωταθλήματος δεν έχουν διευθετηθεί. Περίμενε. Και υπάρχουν κάποιοι που πούνε εδώ που χρωστάει. Κοίταξε κάτι. Μόλις δημιουργηθεί η νέα ΠΑΕ, το νομικό τμήμα, γιατί έχει νομικό, θα έχει φυσικά, νομικό τμήμα η νέα ΠΑΕ, θα στείλει ένα έγγραφο στη FIFA, φαντάζομαι. Θα πάρει, στην ΕΠΟ καταρχήν. Μέσω της ΕΠΟ πάει, θα πάρει τα χρωστούμενα, θα έρθει σε επαφές. Πρέπει να έχει έρθει σε επαφές, εννοώ με μεγάλο αριθμό, με όσο που δώσουν. Ρε εσύ, Χρήστο, αυτά τα πράγματα θα το κάνει το νομικό τμήμα. Θα τα κάνει. Εμένα η ερώτησή μου είναι, εάν τα έχει ολοκληρώσει μέχρι τέλος Αυγούστου, δεν υπάρχουν πάνω. Όχι, εάν τα έχει διευθετήσει. Εάν όμως δεν έχει διευθετήσει κάποιου. Άκουσε με. Ο ίδιος είπε και ήταν πολύ συγκεκριμένος και πολύ σοβαρός ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι θα πρέπει η ομάδα να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις, γιατί κάθε φορά που δεν τις εκπληρώνει θα έρχονται μείον 3 βαθμοί. Αυτό το είπε 2-3 φορές στη Γενική Συνέλευση. Που σημαίνει με λίγα λόγια, κατάλαβα καλά, ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού πρέπει να έχουν διευθετηθεί. Ρε εσύ, θα πρέπει να, να έχουν γίνει διακανονισμοί, οι οποίοι θα έχουν... Όλων. Όσον πει το νομικό τμήμα. Ναι. Δηλαδή, άμα σου έρθει ένα χαρτί από τη FIFA και σου πει αυτή είναι, δεν μπορεί να θα ζητήσεις κατάλογο και θα κάνεις... Αυτά θα τα κάνει νομικά το νομικό τμήμα. Νομικά και έτσι. Από τους ποδοσφαιριστές, λόγω των εγγράφων που έχω πάει και στην ΕΠΟ, ξέρουμε σε... Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι. Αφού σου λέει 2 εκατομμύρια περίπου. Είχε γίνει μια προεργασία τότε που είχε εμφανιστεί ο κύριος Τσακουμάκος. Είχαν μαζευτεί κάποια χαρτιά. Από τότε, από όσο ξέρω, κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν πληρωθεί και από την FIFA, από ένα ταμείο αρρωγής. Τμήμα του. Μπράβο. Όλα αυτά έτσι. Να ξεκινήσουμε γιατί κάνουμε συζήτηση χωρίς κανένα λόγο. Γιατί η Γενική Συνέλευση έγινε Μάρτη. Κανονικά η Γενική Συνέλευση θα έπρεπε να γίνει μόλις βγαίναμε πρωταθλητρές, επικυρωνόταν η βαθμολογία και μας ερχόταν η πρόσκληση από την ΕΠΟ. Θα γίνει και με το Μάιο, έτσι. Θα γίνει γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει φτιαχτεί πενταμελής επιτροπή. Ουσία ήταν ενημέρωση αυτό. Ότι αυτό είναι. Ανακοίνωση. Η συνέλευση ήταν ενημέρωση ότι αυτό είναι. Όχι. Η συνέλευση δεν ήταν ενημέρωση. Η συνέλευση ήταν απόφαση. Ανακοίνωση. Απόφαση. Ναι, απόφαση. Ένα μνημόνιο είπε. Απόφαση του ερασιτέχνη ότι εγκρίνει να κινηθεί ο ερασιτέχνης με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτός ο συγκεκριμένος επενδυτής, αν όσο το είναι δυνατόν νόμιμα, θα πάρει τις μετοχές.
Αυτό σημαίνει ότι από την Τετάρτη. Έχει την ηθική στηρίξη, του. Από την Τετάρτη ουσιαστικά είναι σαν να λέμε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι είσαι ο εκλεκτός μας. Ξεκίνησε, είναι 20 Μαρτίου. Το πρωτάθλημα, ας πούμε, ξεκίνησε μέχρι τέλος Αυγούστου. Έχεις 4 μήνες καιρό για να να οργανώσεις όλη αυτή την ιστορία, η οποία είναι μεγάλη. Δεν είναι μικρή και πρέπει να το καταλάβουμε. Αν περιμένα. Επειδή μου είπε, το είπε 3 φορές. Άρα με λίγα λόγια, το πρωταρχικό, επειδή ήταν και ο φόβος του τον αφαιρώ, είναι ότι να έχουμε καθαρίσει. Να έχουμε διευθετήσει. Αυτό το 1 εκατομμύριο να το έχουμε διευθετήσει. Φυσικά. Αν το έχουμε διευθετήσει, δεν φοβόμαστε κανένα πάλι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, μα φυσικά. Όχι. Και δεν έχει νόημα να ξεκινήσουμε μια τέτοια ιστορία από τη στιγμή στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τους διακανονισμούς. Και θεωρώ ότι λόγω των εγγράφων που έχω πάει και στην ΕΠΟ, όσοι ζητήσαν λεφτά, έχουν φανεί. Θα υπάρχει ένας άνθρωπος που να μην έχει στείλει έγγραφο πουθενά και να φανεί μετά από 6 χρόνια, ρε Βασίλη. Ρε εσύ, αυτό. Που λες είναι λογικό, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση της προηγούμενης ΠΑΕΑ από τον κύριο Δάρα να υπάρχει συγκεκριμένο. Δεν έχουμε σφαγίδα. Δεν μπορεί ο καθένας να πει ότι. Ναι, αλλά με τη λογική μιλώντας, θα περιμένει ο άλλος 6 χρόνια για να κάνει η προσφυγή. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, τα πάντα γίνονται. Λοιπόν, άρα. Εδώ είχα ακούσει μέχρι και ο Μπάλαμπαν είχε στείλει. Μέχρι και τον Μπάλαμπαν δεν κάνει. Τον Μπάλαμπαν. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία ξεκινάει τώρα ουσιαστικά του είπαμε ότι είσαι ο εκλεκτός μας, έτσι αυτό του είπαμε, ξεκινάς αυτή τη στιγμή και έχεις 4 μήνες πόσο πάει μέχρι τον Αύγουστο, 5 για την μήνες οργάνωση. Να οργανωθεί, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και εδώ για μένα είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι να έχουμε μάθει από τα παθήματά μας. Περάσαμε μια κατάσταση. Δεν δηλαδή γράφουμε τη δική την κατέδρα που περάσαμε. Περάσαμε μια κατάσταση την οποία θα έλεγα τον νεοπλουτισμό μας. Τον περάσαμε την εποχή Τσακίρη και Ρεκόμπα, του άλλου Τσακίρη. Λοιπόν, περάσαμε τον νεοπλουτισμό μας. Περάσαμε έτσι τη φτώχεια μας στη γάμα εθνική. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι ξεκινάει κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Εδώ θα διαφωνήσω. Στη γάμα εθνική μπορεί να ήταν φτώχεια αθλητική, αλλά ήταν πλούσια σαν σωματείο. Δηλαδή στη γάμα εθνική ο Πανιώνιος σαν ερασιτέχνης έκανε μεγάλα άλματα. Δεν διαφωνώ, αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο. Χάναμε και από το διαφορετικό. Ναι, εντάξει, τα 3 χρόνια. Το 4ο χρόνο επιμπύλιο έχει η ομάδα. Μα αυτή η χρονιά είναι επιτυχημένη. Ναι, η τετραετία όμως. Πρόσεξε να δεις. Είχες τα τελευταία 3-4 χρόνια έχεις ένα ερασιτέχνη που δεν ήξερε κανένας τίποτα. Ποιος χρώσταγε, τι έκανε. Τώρα. Βήματα των ερασιτέχνη γίνανε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όμως η φετινή χρονιά είναι επιτυχημένη. Ναι, αλλά. Ναι. Οι προηγούμενες 3 δεν τις βαθύνουν. Λογικό είναι. Λογικό όχι, είναι. Όχι, εγώ λογικό θα διαφωνήσω. Είναι. Για μένα προσωπικά η πιο πετυχημένη χρονιά ήταν η πρώτη. Εντάξει. Με μια ομάδα της K19. Ναι, συμφωνώ. K19, δικά μας παιδιά πήρανε το πρωτάθλημα στον Όμιλο. Για μένα. Έτσι, αυτή ήταν η γιατί ήταν πιο πετυχημένη, γιατί ήταν το όραμά σου. Νέοι παίκτες, δικοί σου παίκτες να πρωταγωνιστούν. Δεν ήρθε η άνοδος όμως. Δεν ήρθε η άνοδος γιατί δεν μας αφήσανε να ανέβουμε. Έτσι, και όταν ήρθε η άνοδος και όταν μας είπαν ανεβείτε και τα λοιπά, αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσαμε να ανέβουμε. Έτσι. Εκεί υπάρχουν και κάποιες κλειζόνες, Τσακίδη, Μαύρο, διότι όπως ήξερα εγώ Βασίλης και κάποιοι άλλοι, υπήρχε ένα stop. Από την προηγούμενη χρονιά, αφαίρεση του δικαιώματος αμόρφωση. Όχι, 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 όχι. Δεν ίσχυε αυτό. Όχι, ίσχυε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, αυτό το φωνάζανε από τότε. Πως εφόσον η ομάδα τότε, η K19, κέρδισε την Κηφισιά. Άμα κερδίζαμε για το ρουφ, λέω. Όχι, είσαι ένα χρόνο λάθος. Εμείς μιλάμε για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Που χάσαμε 1-0 εδώ μέσα. Δεν το θυμάσαι. Εσύ μιλάς για τον για επόμενο. Το μετά. Ο επόμενος χρόνος είχε αυτό που λέμε. Ναι. Αλλά ο επόμενος χρόνος είχε αυτό. Ναι, ναι. Και να κέρδισε στο Power Roof. Ναι, άλλη ιστορία. Εγώ άλλο. Δεν μίλησα για αυτό. Εγώ για μίλησα για την πρώτη χρονιά που φτάσαμε με τα πιτσίρικα. Με τον Κοροπούλου. Με τον Κοροπούλου να παίζουμε με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά και χάσαμε 1-0 εδώ μέσα. Λοιπόν, που η άλλη είχε ένα μπάτζετ απίστευτο. Όχι μόνο μπάτζετ. Και εντάξει. Ένα διασυνδέσεις και τα λοιπά.
Η ιστορία λοιπόν είναι να έχουμε μάθει και η ιστορία είναι ο κόσμος να αφήσει ό,τι προσωπικά, γιατί έτσι, όλοι μας έχουμε προσωπικές αντιδικίες μεταξύ μας. Εδώ έχουμε με τη γυναίκα μας, δεν έχουμε με τη γυναίκα. Να αφήσει όλα τα προσωπικά και να στηρίξει την ομάδα, έτσι. Γιατί είναι μια από τις τελευταίες μας ευκαιρίες. Θα πω μερικά πράγματα και ξέρω τι λέω και με πολύ σοβαρή γνώση. Ο Πανιώνιος έχει την ικανότητα να καίει τα κεφάλαια που έχει. Το 1992 είχαμε ένα κεφάλαιο το οποίο λεγόταν Δήμος. Μπήκε ο Δήμος να σώσει την ομάδα και τι έγινε. Το 99 που βγήκε δήμαρχος ο κύριος Κουτελάκης, που είναι γνωστός Πανιώνιος, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πουλήσει τον Πανιώνιο, γιατί είχε δει τι γινόταν όταν ήταν αυτός τον Πανιώνιο ανάμεσα στο Δήμο, έτσι. Κάψαμε το κεφάλαιο του Δήμου. Μετά είχαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Από ένα σημείο και μετά ο Δήμος δεν μπορούσε να είναι οικονομικά αρρωγός, γιατί ήταν και παράνομο. Λοιπόν, μετά είχαμε το κεφάλαιο Τσακίρη. Έτσι. Έγιναν ό,τι έγιναν και με λάθη του δικά του. Είχε και ο Μπέος πριν, βέβαια. Που είχε παραχωρήσει ο Δήμος αυτή τη διαχείριση. Μετά το Δήμο, πριν το Τσακίρη. Μετά το Δήμο, ο Δήμος παραχωρήσε τη διαχείριση στον Μπέο. Ναι. Δεν μιλάμε για κεφάλαιο σε αυτό. Μιλάμε για ένα κεφάλαιο, έναν άνθρωπο Πανιώνιο όπως ήταν ο Τσακίρης κτλ. Το κάψαμε. Μετά ήρθε ο Ερασιτέχνης. Ο Τσακίρης, εντάξει. Ο Πανιώνιος δεν ήταν. Τέλος πάντων. Μετά ήρθε ο Ερασιτέχνης. Ο ερασιτέχνης, μην ξεχνάμε ότι η διοίκηση του ερασιτέχνη δεν κατέθετε ισολογισμούς. Φούντωσε το χρέος, το πήγε σε απίστευτα ύψη. Λοιπόν, έκανε τεράστια. Δηλαδή, έχουμε μια ικανότητα να καίμε κεφάλαια και δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια καινούργια δυνατότητα. Πρέπει να τη στηρίξουμε για να μην γίνει. Να τη στηρίξουμε έμπραχτα. Έμπραχτα. Να μην γίνει το μέλλον μας παρελθόν μας. Μην ξαναβρεθούμε. Εδώ που πάνε να φύγουν. Για να πάμε την κουβέντα τώρα εκεί που πρέπει στο έπρακτο. Λοιπόν, αναφέρθηκε, μάθα και εσύ μου είπε σε προσωπική κουβέντα, ότι σύμφωνα και με τον νόμο, όταν δουν οι μετοχές, προηγούνται τα μέλη του ΕΡΑΣΤΕ. Ναι. Τα οικονομικά ενήμερα ή όλα. Όχι, δεν αναφέρονται οικονομικά ενήμερα. Άρα θα πρέπει να δώσει και το πεντάρικο για να έχει και το πρόσωπό σου καθαρό, ρε παιδί μου, ότι αυτό που χρωστά κτλ. Λοιπόν, αυτά τα μέλη ήταν. Κάτσε, γιατί αν μιλά γενικώ για τα μέλη, δεν έχει γίνει ποτέ διαγραφή μελών, έτσι. Από όσο ξέρω, όχι. Παρόλο που άραξε το καταστατικό και έλεγε ότι όποιος δεν έχει να περάσει 10 χρόνια κτλ. 4 χρόνια είναι στο καταστατικό. Το τελευταίο, ναι. Ναι, και ελπίζω. Ναι, δεν έχει γίνει διαγραφή. Όχι. Οπότε θεωρητικά έχουμε 1500-1800. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Κοίτα να δεις. Τα μέλη, όπως είπε και ο Βασίλης, ο Πανιώνιος πρέπει να αφήσει τα δεξιά, αριστερά, μούπε, σούπα, εκείνος, ο άλλος, ο παράλλος, ο τέτοιος, να κοιτάξουν όλοι τον Πανιώνιο σαν Πανιώνιο, σαν ομάδα, σαν σύλλογο που είναι από το 1890 και να πάρουν όλοι από την καινούργια χρονιά ένα διαρκείας τουλάχιστον. Όχι, εγώ λέω αυτό, να αφήσει τους επηρεασμούς τους έξω αγωνιστικούς. Είτε πολιτικούς είναι, είτε ό,τι θέλεις είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να πω ότι μια ζωή λέγαμε να κάνουμε περισσότερα μέλη. Δεν ξέρω μια ιδέα που είναι. Και τα μέλη. Να το πούμε και στον άνθρωπο αυτό. Σαν μια ιδέα, το είχε κάνει πρώτη φορά ο Τσακίρης. Για το 50 μιλάω. Ναι. Έλεγε ότι τα διαρκείας, παιδιά, είναι τόσα, γιατί τα 50 θα πηγαίνουν. Όχι. Έτσι έγινα εγώ μέλος στον ερασιτέχνη. Το 2007-2006. Το 50 θα πηγαίνει για να γραφτείτε. Είπε, ήταν, η ετήσια συνδρομή. Ήταν 70 ευρώ η συνδρομή του ερασιτέχνη. Πληρώσαμε διαρκείας τότε 350 ευρώ. Και είπε, τα οποία όμως. Και είπε τα 280 στην ΠΑΕ, τα 70 πηγαίνουν στον ερασιτέχνη και εγγράφεσαι μέλος. Έτσι, αυτό τώρα δεν ξέρω, επειδή τα οικονομικά μεγέθη έχουν αλλάξει και η ακρίβεια κτλ. Μπορεί να μην είναι 50, 70, μπορεί να είναι 40, μπορεί να είναι 30. 40. Θα το αποφασίσει 40 το έτος τώρα. Το 40, ναι. Λοιπόν, θα το αποφασίσει εκείνος. Ναι. Αλλά δεν είναι μια άσχημη ιδέα να υποθεί. Κοίτα να δεις, ένα 40 ευρώ δηλαδή, δεν είναι το για να το δώσει μια φορά το χρόνο. Ναι, το διαρκείας θα ξέρεις ότι το πιο φθηνό ξέρω εγώ είναι 150 ευρώ, τα 40 θα πάνε στον αριστερή, να το ξέρεις. Και το άλλο το έκανα 250 και όχι 200, τα 40 θα πάνε στον αριστερή, για να το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, έτσι θα είναι και ένα αίρισμα να κάνεις μια πρώτη εγγραφή. Ναι. Και να πούμε και στον κόσμο, γιατί ίσχυε αυτό για κάποια χρόνια, με μέλος του ερασιτέχνη
Μπαίνεις στο βόλεϊ, μπαίνεις. Ναι. Εισιτήρια δεν υπάρχουν, υπάρχει ενίσχυση που λέμε και τα λοιπά. Αλλά μπαίνεις. Άμα δείξεις την κάρτα μέλλον, μπαίνεις. Και στον πόλο μπαίνεις, μπαίνεις. Προϋποθέσεις είναι ότι είμαι στο μέλλον στον ελεύθερο, παιδιά. Το θέμα. Το έτσι ισχύει τα ελευθερικά τμήματα. Αν έχεις κάρτα μέλους, μπαίνεις. Έτσι ίσχυε. Να μου πεις, ναι. Μπορεί να υπάρχουν και ένα πενηντάρικο διαρκές για το πόλο. Ίσχυε, μια εποχή, Βασίλη, ίσχυε αυτό. Μπαίνεις. Ναι. Αλλά τώρα οι ομάδες όπως και το λέει, πόλο. Λέει, τι έχω φτάσει. Θες να πάω να δεις βόλεϊ, ρε φιλαράκι. Ναι, ρε, εσύ, κάτσε. Τώρα ανεβαίνει το βόλεϊ. Είναι, θα γίνει τάπ. Δεν ξέρω, θα γίνει τάπ. Δεν ξέρω αν θα γίνει τάπ. Αυτό θα. Ισχύει για το γυναικείο αυτό. Αν μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Αυτό είναι θέμα. Το γυναικείο δεν έχει τάπ ακόμα. Ναι, εντάξει. Δεν έχει τάπ. Ρε εσύ, μου κάνεις άλματα. Το πρώτο πράγμα, κάτσε ρε, μου κάνεις άλματα. Να μην κάνουμε άλματα. Λοιπόν, για να πούμε αυτό που θέλω να σου πω και να το πούμε. Τι μπορούμε να πούμε σχετικά με τη συνεισφορά του κόσμου στο νέο αυτό ξεκίνημα. Η αγορά διαρκείας είναι ένα. Αν μπορεί να αγοράσει και μία μετοχή, η μετοχή του ποια θα είναι, για να δείξει ότι είναι παρόν. Κοίταξε, στην εταιρεία που έκανε ο Τσακουμάκος, η μετοχή ήταν 25 ευρώ. Μακάρι να τη βάλουν τη μετοχή τώρα 10 ευρώ, ώστε να πεις στον κόσμο αγοράστε μία μετοχή για... Όχι ότι θα το αλλάξει. Το τυπικό της υπόλοιπο, όχι για να συνδράμεις οικονομικά όχι, τώρα. Όχι, αλλά για να του πεις αυτού του ανθρώπου ότι κοίταξε κάτι, ρε φίλε, είναι και το όνομά μου. Ξεκινάς, έτσι, και εγώ είμαι μαζί σου και αυτά μπορώ να δώσω, αυτά άλλος δίνω. Άλλος 10, άλλος 20, άλλος έτσι, 10. Για το ψυχολογικό. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος να και συσπηρωθεί. Και δεν μιλάμε μόνο για τα μέλη τώρα. Όχι. Φαντάζομαι το Μάιο να γίνει ένα κάλεσμα γενικά στον κόσμο, ότι άμα θέλετε. Είναι θέμα. Έχουν γίνει, πώς λέγεται αυτό, εκδίδονται μετοχές. Έχει πάρει πρωτόκολλο και... Κοίταξε, είναι η κατάσταση αυτά, λύνονται πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή άμα θέλουμε λύνονται. Το μετοχικό κεφάλαιο αρχικά θα είναι 350.000 ευρώ, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Μίνιμουμ, βάση νόμου, ναι. Έτσι λέει ο νόμος και είπε ο κύριος αυτός ότι θα είναι 350.000 ευρώ. Ναι, ναι. Γιατί... Αλλά με 350.000 δεν ξεκινάσουν ένα μήνα. Έτσι, σύντομα... Λέει ο νόμος. Ναι, ο νόμος. Είναι και η εγγυητική. Συν την εγγυητική 150-500. Από τη στιγμή που θα μπουν αυτά, μπορείς να κάνεις μια προεγγραφή για την επόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, να πεις 50.000 ας πούμε, που απευθύνομαι γενικά στον κόσμο του Πανιωνίου. Δεν θα πάρω εγώ αυτές τις μετοχές, πάρτε τις εσείς. Αυτά τα τεχνικά λύνονται. Έτσι, το ζήτημα είναι να είναι ο κόσμος εκεί, έτσι, να μην υπάρχει γκρίνια. Έτσι. Να δείξει ότι υπάρχει στήριξη. Ακριβώς. Δηλαδή του χρόνου, όπως είπε και ο άνθρωπος αυτός, είναι μια αναγνωριστική χρονιά. Μπαίνει σε μια νέα κατηγορία, δεν το είπα αυτός, το λέω εγώ, σε ένα πολύ βρώμικο πρωτάθλημα. Έτσι, είναι μια αναγνωριστική χρονιά, δεν σημαίνει ότι... Άρα θα προσπαθήσει να έχουμε ανταγωνιστική ομάδα. Ανταγωνιστική ομάδα σημαίνει ότι μπορείς να βγεις και έκτος, αδερφέ. Και έβδομος. Εγώ λέω τρίτος. Εγώ σου λέω και έκτος και έβδομος. Η ουσία είναι μη μου βάζεις ψηλούς στόχους, γιατί ψηλοί στόχοι θα φέρουν γκρίνια. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσουμε με γκρίνια. Και οι ψηλοί στόχοι να μην μπουν, αυτή η γκρίνια θα υπάρχει και δυστυχώς δεν πρέπει να υπάρχει. Μπράβο. Πρέπει λοιπόν να. Όσο φτάνουν τα πόδια μας. Να καταλάβουμε κάτι. Να καταλάβουμε κάτι, γιατί πρέπει να βάλουμε τα νούμερα να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Έτσι. Είπαμε ότι 1.000.000 είναι τα άμεσα απαιτητά. Ωραία. Αυτό σημαίνει, εγώ σου λέω ότι κάνει διακανονισμούς τριετίας. Αυτό σημαίνει ότι στην πρώτη χρονιά θα πρέπει να πληρώσει 300.000 από αυτό. Στην πρώτη χρονιά επίσης πρέπει να βάλει και 500.000, έτσι. Για το budget, για την εγγυητική επιστολή, για το μετοχικό κεφάλαιο. Και θα πρέπει να στήσει και ένα budget ομάδας. Και ένα roster. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά δεν είναι λίγα. Οπότε, έτσι, μην έχουμε τα μυαλά μας πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι, δεν ήρθαν οι Άραβες που τους γύριζε ο Τσολακάκης γύρω-γύρω στο γήπεδο και γελάγαμε. Έτσι, τα παραμύθια αυτά. Ήρθε ένας σοβαρός άνθρωπος που ξέρει τι κάνει. Συνεπώς, την πρώτη χρονιά πάμε έτσι. Και στεκόμαστε πίσω του. Ναι, αυτό είναι. Τώρα, αν γίνει μια πρόσκληση, γιατί εγώ θυμάμαι που είχαμε πει και το είχαμε πει και μεταξύ μας και το είχε πει και ο Βεντούρης, ποιος ήταν, κάποιος από τους ένας τέχνης.
Καλό θα είναι, έχουμε και καιρό μέσα στο Μάιο να, μην, να γίνει και μια πρόσκληση διαφημίσεων χορηγιών από την πλατεία. Το είπε ο άνθρωπος. Το είπε από τους επιχειρηματίες του τοπικούς εννοώ. Έχει χορηγίες. Έχει χορηγίες και θα. Έχει ένα team, είπε. Έχει ένα team. Ναι, έχει χορηγίες. Αλλά και εγώ αυτό δεν μιλάω για τα σοβαρά. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει χορηγίες 30.000 ευρώ, 40.000 ευρώ. Εγώ μιλάω για τις 10. Κοίταξε κάτι, κοίταξε κάτι. Ο κύριος αυτός, ο κύριος Ρούξος, είναι κοντά στην ομάδα. Αλλάζει το κλίμα, αλλά που καταλάβεις. Χρήστο, να το επικοινωνήσουμε και στην πλατεία αυτό. Λέστερ, αλλάζει το κλίμα. Λέστερ, ο κύριος Ρούξος είναι κοντά στην ομάδα, κοντά τώρα. 7-8 μήνες. Μπράβο. Έχει δώσει λεφτά. Ο ίδιος είπε στη Γενική Συνέλευση ότι ίσως το φετινό μπάτζετ να είναι κατά 20% δικό του. Κάπου εκεί. Έτσι. Έχει συνεισφέρει ήδη, θες να πεις. Έχει συνεισφέρει ήδη. Ναι. Είναι ένας από τους χρηματοδότες φετινής ομάδας. Ναι. Λοιπόν. Αυτά όλα έχουν, φαντάζομαι, συζητηθεί. Μάλιστα είπε ότι ο δικηγόρος του είναι ο Σμυρνιώτης και φανατικός Πανιώνιος. Έτσι, φαντάζομαι λοιπόν ότι και αυτά, από τη στιγμή που έχεις ένα τμήμα marketing, το οποίο βγαίνει, κάνεις αυτή την κίνηση, ο πρώτος στόχος, λογική λέμε, έτσι, και δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει το μαθηματικό και έχει φτιάξει μια τέτοια εταιρεία είναι παράλογος, η πρώτη κίνηση είναι να πας εκεί, στην οποία έχει το μεγαλύτερο εμπορικό αποτύπωμα. Mm. Και το μεγαλύτερο εμπορικό αποτύπωμα είναι η Νέα Σμύρνη και γύρω περιοχές. Εντάξει, δεν θα πας στα Βρυλήσια να ζητήσεις χορήγηση. Καλά, θα πας και στις μεγάλες εταιρείες που τυχόν να θέλουν, ξέρω εγώ. Άλλο ζήτημα. Mm. Λες για αυτά που λες εσύ. Άρα αυτά είναι μέσα στο πλάνο. Αλλά έτσι, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, και το λέω σε σένα γιατί έχουμε κάνει αυτές τις συζητήσεις και πριν τη συνέλευση, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και να έχει υπομονή. Έτσι. Υπομονή. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω μιλήσει και παλιότερα ότι στη φετινή χρονιά δεν υπήρχε ενδεχόμενο υπομονή σε περίπτωση μια ανόδου. Η φετινή χρονιά ήταν αυτός ο σκοπός για ανόδου. Κάτσε, γιατί φέτος δεν έχεις ακούσει γκρίνια. Γιατί είναι τέταρτη. Φέτος δεν έχεις ακούσει γκρίνια. Μα ήρθε. Είσαι 13 βαθμούς. Από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο. Δεν είναι, εντάξει. Απλώς ακόμα υπάρχουν μερικοί που γκρινιάζουν. Και αυτό είναι το κακό, αυτό είναι το κακό του το social media. Δηλαδή, είπαμε πολλά πράγματα βασικά. Είπαμε πολλά πράγματα βασικά. Και εσύ Βασίλη, μπορεί να έχεις γνωστούς. Ξέρετε ότι και εγώ έχω γνωστούς παλέμαχους ποδοσφαιριστές που έχουν ασχοληθεί και με την προπονητική. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους προπονητές εδώ. Έτσι. Και δεν θέλω να πω ονόματα, ούτε να αναφέρω ονόματα, γιατί αυτό θα ανέβει και στο διαδίκτυο και θα το ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια αποτελέσματα για κάποιες εμφανίσεις ομάδας και φέτος. Εντάξει, που λέγαμε ότι πήραμε το πρώτο σκόρε, πήραμε το καλύτερο εξτρέμ, τα δύο καλύτερα εξτρέμ, το καλύτερο χάφο που βλάχεις. Τέσσερις ποδοσφαιριστές, οι καλύτερες κατηγορίες στο παραγωγικό κομμάτι. Πρίμενε. Πως έχουν 13 βαθμούς μπροστά. Πρίμενε. Αυτούς που έχεις πάρει. Έχουν 13 βαθμούς μπροστά. Ναι. Αλλά τι άλλο θέλει. Σε αρκετά παιχνίδια η εικόνα της ομάδας, ας μας πω τι θέλω να πω. Εντάξει, ναι. Η κουβέντα που κάνουμε είναι από τις γιορτές και μετά, που έχουμε πάρει τη διαφορά. Ναι. Εάν κάνεις μια κουβέντα, πόσοι από αυτούς παίζουν στο Super League 2. Ναι. Εμένα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μου έχει πει από το σημερινό ρόστερ πάνω από 5. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Αυτό σημαίνει, Βασίλη, δεν είμαστε προπονητές και κάνουμε την κουβέντα αυτή να μην κλείσω, να μην κλείσω τώρα τα μικρόφωνα. Την κάνουμε σαν οπαδί. Δεν την κάνουμε. Mm. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεσαι 15-16 ποδοσφαιριστές. Αρχίσαμε πάλι σενάρια, με τρελαίνετε. Mm. Δεν την κάνουμε. Ο άλλος που μπαίνει στην ΠΑΕ είναι προπονητής. Mm. Έχει γύρω του. Άρα αυτό που ξέρω εγώ και εσύ το ξέρει και αυτό. Έχει γύρω του προπονητές. Έχει φτιάξει ένα πλάνο. Λέει η φετινή χρονιά πάει εκεί. Με βάση αυτό το πλάνο, όταν μίλησα λίγο μαζί του και του. Ξέρει τι να πω, όχι, περίμενε. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πει ότι έχω την πρώτη ομάδα και χτίζω πάνω τη. Περίμενε. Πού πάνω τη στήριξη. Περίμενε. Ναι. Αυτό που είπε ο άνθρωπος είναι ότι ξεκάθαρα για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ο Αύγουστος. Για τον Αύγουστο χτίζεται μια ομάδα με βάση τους στόχους οποίους βάζουμε. Έτσι. Στο αγωνιστικό. Πάντε, για το αγωνιστικό δεν μιλάμε. Με τρελαίνεις τώρα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η καινούρια διοίκηση της ΠΑΕ θα βάλει κάποιους αγωνιστικούς στόχους. Έτσι. Με βάση έχει αυτή τη χρονιά. Έχει φτιάξει το team, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρουμε. Είπε ότι θέλει η ομάδα να είναι ανταγωνιστική, αλλά
ο στόχος την πρώτη χρονιά δεν είναι η άνοδος. Όχι, δεν είπε ότι δεν είναι η άνοδος, είπε ότι η άνοδος είναι στόχος διετίας. Μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα. Άμα σου κάτσει την πρώτη χρονιά, δεν σε καλά. Λοιπόν, με βάση αυτό, γιατί και εμείς όταν κατεβαίναμε την ΚΑΠΑ 19, δεν περιμέναμε θα βγουν πρωταθλητές να σωθούμε πηγαίνοντας. Έτσι, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Λοιπόν, άρα αυτό το twin του προπονητή είναι τόσα χρόνια. Έτσι. Έρχεται και χαμηλά, έχει κάνει προπονητή. Λοιπόν, δεν κάνει προπονητή στο αλφα τοπικό σε μια ομάδα που πάει πάρα πολύ καλά. Έχει μια ιδέα, μην τρελαινόμαστε. Ναι. Θα στήσουν λοιπόν ένα ρόστερ. Δεν θα ξεκινήσουμε εμείς τώρα να κάνουμε τη συζήτηση. Αν π.χ. λέω ένα όνομα, ο Γροντής, το λέω επειδή θεωρείται από τα καλά ονόματα. Μπορεί ή δεν μπορεί να παίξει. Δεν είναι δική μας δουλειά, ρε παιδιά. Έτσι, είναι δουλειά του προπονητή που να θα προσλάβει κάτι. Για να έχει την ομάδα. Ναι, αλλά δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι να λένε ότι καλοί είμαστε για τη γάμα, αλλά όχι, δεν ισχύει αυτό. Χρήστο, μου περνέπει. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, δεν, αυτό όχι από αυτούς σου λέω, μπορεί να παίξει σου πει 5-6. Μπράβο, και αν τους βάλεις αυτούς 5-6 και τους ρωτήσεις τους διαφορετικούς, θα σου πούν 5-6 διαφορετικούς. Γιατί, σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι για να μιλάμε. Οι 5-6 που λέμε θα πούνε όλοι διαφορετικούς. Θα πούνε 4 ίδιους και 2 διαφορετικούς. Λοιπόν, σε ένα τεράστιο βαθμό, για να είμαστε να μιλάμε και να ξέρουμε τι γίνεται, παίζουν και ένα τεράστιο. Αυτή τη στιγμή παίζονται και τεράστια συμφέροντα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λοιπόν και να μιλάμε ανοιχτά, αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος το καλοκαίρι θα γίνει πασαρέλα, θα μαζευτούν όλοι οι μανατζαρέοι. Τώρα που ακούσανε ότι μπαίνει καινούριος επενδυτής, θα μαζευτούν όλοι οι μανατζαρέοι. Και έτσι, σκοπός να κρατήσει του μαναζαρέου μακριά. Και συγκρατημένο. Να κάνει αυτό που λέει και ο Νάθανας που μίλησα, προσθήκες value for money. Λοιπόν, value for money. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια εμπιστοσύνη σε αυτόν που ξέρει το ποδόσφαιρο. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε Απόλλωνας. Ξέρεις τι έγινε στον Απόλλωνα φέτος. Έχεις παρακολουθήσει. Δεν έχεις παρακολουθήσει. Δεν έχεις παρακολουθήσει. Θα σε πληροφορήσω λοιπόν ότι στο καλοκαίρι ο Απόλλωνας έδωσε τα κλειδιά στον Πασκάλη Παπαδόπουλο και στη μανατζερική του εταιρεία. Και γίνανε τέτοιες μπίλες που από ό,τι θυμάμαι πριν από κανένα μήνα η εταιρεία αποχώρησε και άφησε τον Απόλλωνα στα κρύα του Λουτρού. Έτσι. Λοιπόν, έτσι θα μαζευτούν μανατζαρέοι γιατί μυρίσανε αίμα και θα γίνει το έλα να δεις. Λοιπόν, αν εμείς σαν κόσμος αρχίσουμε να σηκώνουμε τη σημαία και να λέμε τι μωρέ, ποιος θα παίξει θα το πω γιατί μεγάλωσε μαζί με το γιο μου, έτσι. Είναι φίλος, ναι, πήγαν στο ίδιο σχολείο. Ναι, ναι. Όχι, ο Ρακί Πομπρέγκου. Πήγαν στο ίδιο σχολείο, ήταν 5 χρόνια, 6 χρόνια συμπαίκτες στον ΑΟΕΜΗ του, άρα γνωρίζονται καλά στο διπλανό. Εγώ τον έφερα πρώτη φορά να δει Πανιόνιο, τον μπάλαμπαν έτσι με τον αδερφό του τότε. Ήταν 11 χρονών ο Ρακί. Λοιπόν, θα αρχίσει ο άλλος κάποιος. Έλα μωρέ, θα πας να παίξεις με τον Ρακίπ τον Μπρέγκου. Πάρε τον τάδε. Όχι. Όχι, χίλιες φορές. Και εγώ προσωπικά θέλω τα παιδιά των ακαδημιών μας. Έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά ναι, αυτό... Βασίλη μου, η ανταγωνιστικότητα... Την ανταγωνιστικότητα θα την κρίνουν οι ειδικοί. Εμείς θα κρίνουμε... Ναι, εγώ μετέφερα τι έχουν πει και συμφώνησες. Πολλοί άνθρωποι που είναι και προπονητές. Παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που είναι και προπονητές. Ναι, που σου λέει ο άλλος 5-2-6. Ναι, αυτό... Από το ρόστερ. Ναι, οι ίδιοι άμα τους είχες ρωτήσει τότε όταν πέσαμε από την ΚΑΠΑ 19 πώς μπορούν να παίρνουν στην ΚΑΜΑ Εθνική, δεν σου λέει κανένας. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει σαν κόσμος είναι... Γιατί να αναφέρουμε ότι το επίπεδο είναι πολύ δύσκολο. Μπράβο. Δεν έχει σχέση οι ομάδες που παίζαμε φέτος με τις ομάδες. Όχι, χρειάζεσαι. Είναι δύο σκάλες πάνω, Βασίλη. Είπε κανείς ότι δεν χρειάζεσαι έναν σημαντικό αριθμό μεταγραφών. Τον χρειάζεσαι. Αλλά αυτό δεν είναι δουλειά δική μας. Δεν είναι δουλειά της εξέδρας. Μπράβο. Εμείς... Η εξέδρα να κάτσει και να φωνάζει μόνο. Μπράβο. Και όταν φτάσει ο Οκτώβριος και μπορεί η ομάδα να μην ξεκινήσει καλά. Γιατί είναι μια ομάδα στημένη από την αρχή και οι ομάδες στημένες από την αρχή σπάνια ξεκινάνε καλά, θα πρέπει να έχουμε και κάποια υπομονή. Έτσι. Και θα είναι επιτυχία του χρόνου αν σωθούμε εύκολα. Εμένα αυτή είναι η άποψη. Έτσι. Αν σωθούμε εύκολα για να χτίσουμε, δηλαδή αν μπορέσουμε του χρόνου να βάλουμε 6 παίκτες. Γιατί είναι περιορισμένα και τα έσοδα, να πω έτσι. Ναι, 200.000 νομίζω δίνει.
Πόσο δίνει τα τηλεοπτικά? Δεν το ξέρω. Λίγα. Ο Λαδόπουλος είπε στη συνέλευση ότι ήταν, είχε πρόβλημα το τηλεοπτικό συμβόλαιο φέτος. Εγώ ξέρω ότι πέρσι. Και γίνανε και μπάγανο, τα κολλάκια. Το στοίχημα πέρσι, τον Απρίλιο πέρσι του 2023, έδωσε 200.000 σε κάθε ομάδα. Τα έσοδα είναι λίγα. Άρα θα πω ότι ο στόχος είναι. Στο τμήμα marketing, τι χορηγίες θα μπορέσουν. Μπράβο. Να... Και ο στόχος είναι την πρώτη χρονιά να φτιάξει. Να εμείς, ο καθένας. Ναι. Να φτιάξει έναν κορμό από 5, 6, 7 ποιοτικούς παίκτες οι οποίοι θα εμπλουτιστούν το καλοκαίρι του χρόνου, όχι αυτό που μας έρχεται, το άλλο, ώστε να φτιάξει την ομάδα που θα χτυπήσει την άνοδο. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάς. Αλλά ο άνθρωπος ήθελε να πει ότι εγώ θα προσπαθήσω να είμαι ανταγωνιστικός από φέτος. Μπράβο. Αλλά μην ξεχνάς ότι είμαστε και με μουρλή εμείς εδώ, έτσι. Απ' τη μια τα θέλουμε όλα αυτά, αλλά απ' την άλλη θέλουμε να είμαστε και εκτός κυκλωμάτων. Όχι άνθρωπο είναι αυτό. Δεν βάζει και το χέρι στην τσέπη, ναι. Να βάζει αδιαρκείας. Ναι. Λοιπόν, εκτός κυκλωμάτων σημαίνει ότι θα μας κυνηγήσουν. Που σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει, για να ανέβει, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή ομάδα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι. Όχι. Και πρέπει να έχουμε υπομονή. Αυτό είναι. Και να μας γίνουν τα μαθήματα παθήματα. Εντάξει, υπάρχει και το βάρος της φανέλας. Κοίτα, υπάρχει και το ειδικό βάρος. Εντάξει, όταν μπαίνει ο διαιτητής και σηκώνει την κάρτα. Ναι, όταν ο διαιτητής σηκώνει την κάρτα ή σου δίνει πέναλτι από τη σέντρα στον άλλον, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι θα κάνεις? Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε, γιατί τα μιλήσαμε για όλα, ο άνθρωπος έχει δείξει μια συγκρότηση και μια αποτελεσματικότητα και μια μάλλον διάθεση να πάει με σταθερά βήματα. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, να πάει με σταθερά βήματα. Η οικονομική υγεία είναι πάνω απ' όλα. Εμείς θέλουμε από εδώ, κάναμε μια πρώτη κουβέντα άνθρωποι δεκαετιών κοντά στην ομάδα και είπαμε τις απόψεις μας. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι να έρθει, ήρθε κόσμο σε αυτή τη γενική συνέλευση. Είχε κοντά στα 500 άτομα. Εντάξει, κοίταξε, η γενική συνέλευση. Να είναι ακόμα περισσότερο όταν είναι για την παρέα. Ήταν πολύ καλή από πλευράς κόσμου. Εγώ θέλω να. Ανταποκρίθηκε. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και αυτό συμβαίνει συνήθως στο ποδόσφαιρο. Έτσι, εγώ Ναι, θέλω να πω ότι καλό θα ήταν ο ίδιος κόσμος, δηλαδή ο Πανιώνιος είναι ένα. Έτσι, να έρχεται Θέλω να σου πω κάτι, ακόμα και στην επόμενη γενική που θα γίνει νωρίς το Μάιο, προεγραφεί διαρκεία. Λοιπόν, ο Πανιώ... ρε εσύ, άκου τι θέλει να σου πει. Το ίδιο θα έπρεπε να έχει γίνει και για τον μπάσκετ, που δεν ήταν τόσο πολύ κόσμος, αλλά και για τις συνελεύσεις του ερασιτέχνη. Έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να είναι και πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του στις γενικές συνελεύσεις. Οι γενικές συνελεύσεις γίνονται για να μιλάμε. Δεν είναι... τα μέλη του Πανιωνίου δεν επιτρέπεται να εκφράζονται στο Πανιώνιος fans και στο έτσι. Κάθε στο Facebook, στο Facebook και τα λοιπά, τη στιγμή που γίνεται μια και γενική συνέλευση. Και να μας διαβάζουν όλοι οι αλόθεσκοι. Έτσι. Δηλαδή, αυτά που λες τα διαβάζουν και οι υπόλοιποι. Και γίνεσαι ρεζίλη μέσα από το... Δηλαδή, παλιά... Ναι, όποτε υπάρχει διαμάχης, δεν τρώγονται. Παλιά υπήρχαν τα καφενεία. Ναι. Τα καφενεία που πηγαίναν και πλακωνούτσα μέσα, μεταξύ τους. Ναι. Τώρα δυστυχώς είναι το social που σε διαβάζουν όλοι. Και είναι διαφορετικό να έχεις απέναντί σου τον πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο και να σηκωθείς και να πεις «Πρόεδρε, αυτό που έκανες εγώ το βλέπω έτσι». Τον έχεις μπροστά, έτσι, και να μιλήσεις και να πεις την άποψη σου, σε μέλος έχεις δικαίωμα. Να το πεις, εντάξει, πολιτισμένα και πλαίσια και αυτά. Και είναι διαφορετικό να μπαίνει ο καθένας με ένα πληκτρολόγιο και να δημιουργεί flame wars. Έχω βαρεθεί, είμαι στο ίντερνετ από 1986, έχω πήξει στα flame wars. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν παρακολουθώ το ίντερνετ πια, δεν παρακολουθώ Facebook και τέτοια. Λοιπόν, είναι διαφορετικό. Λοιπόν, προχτές η γενική συνέλευση ήταν μαζική. Εγώ ευχαριστήθηκα το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχαν πει να γραφτούν ομιλητές και ερωτήσεις, γραφτήκαμε δύο μόνο, αλλά μετά ρώτησαν καμιά δεκαριά άνθρωποι, που σημαίνει ότι δημιουργήθηκε ενδιαφέρον, δημιουργήθηκε κινητικότητα, εκφράστηκαν τα μέλη και αυτός είναι ο σκοπός των γενικών συνελεύσεων. Και το κακό όμως εκεί πέρα που λέει ο Βασίλης τώρα είναι πως ήταν 500 άτομα, αλλά μέλη
πρέπει να ήταν 80 μέσα. 155. Δηλαδή νομίζω. Από τα 500 γιατί να μην είναι μέλη και τα 500. Κοίταξε να δεις. Αυτό να πρέπει να γίνει μια κινητοποίηση να εγγραφεί. Να σου πω κάτι. Η θεωρία κάθε 2-3 χρόνια όταν γίνονται εκλογές. Α, ήρθες, χρωστάς και 3 χρόνια. Είναι λάθος. Ενημέρωσε, δεν έχεις γραμματεία. Γραμματεία δεν έχεις. Η γραμματεία δεν έχει κομπιούτερ. Οι mail δεν υπάρχουν. Στείλ ένα email, φιλαράκι. Έχεις μείνει πίσω φέτος. Όταν θα να πάρεις το διαρκεία σου, επειδή είδαμε ότι έχεις κάνει έτσι για διαρκεία, πέρασε κάτω από τα γραφεία. Άκουσε με. Λοιπόν, έτσι. Το θυμούνται όταν είναι εκλογές. Όχι. Περιμένουν όταν είναι εκλογές. Μπορώ να σου πω κάτι σε αυτό. Λοιπόν, και... Τι τα έχουμε τα κομπιούτερ μας. Χρήστο, δυστυχώς ο Πανιώνιος σαν σύλλογος ήταν εντελώς ανοργάνωτος. Λοιπόν, εγώ τι είπα τώρα. Ναι, αυτή τη στιγμή ένα από τα πολύ θετικά αυτής της διοίκησης, εγώ σε πολλά ζητήματα με αυτή τη διοίκηση διαφωνώ. Έχεις άλλη άποψη. Έχω άλλη άποψη. Εντάξει, και είναι λογικό. Εγώ σαν ένα πληρωματικό μέλος εκεί μέσα, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να κάνω κριτική, επικοδομητική και να τους λέω την άποψή μου. Βάση καταστατικού, έτσι δεν μπορώ να ψηφίσω. Βάση καταστατικού, παρόλο που οι άνθρωποι ποτέ δεν μου το έχουν βάλει, δεν μου έχουν πει μη ψηφίσεις. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Η διοίκηση λοιπόν του Ερασιτέχνη κάνει ένα τεράστιο, μια τεράστια προσπάθεια. Να... Για όλα τα τμήματα μιλάμε τώρα, εδώ και 3 χρόνια. Για όλα τα τμήματα, να φέρει τον Ερασιτέχνη στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, να είναι πληρωμές οι οποίες δεν είναι μετρητά που ο καθένας κυκλοφορούσε. Έχουμε πάρει και πώς το λένε αυτό το. Ναι. Με το που καθένας κυκλοφορούσε με. Με ένα μπλοκάκι και έκοβε για τον Πανιόνιο και κάτι τέτοιο. Υπερσυνδρομή. Υπερ. Ναι. Λοιπόν, να είναι όλα καθαρά, να είναι με. Να υπάρχει μια μήνυμα διαφάνεια. Μπράβο, να υπάρχει ένα οργανόγραμμα στους υπαλλήλους, να υπάρχει ένα οργανόγραμμα στους προπονητές. Δηλαδή, γίνονται προσπάθειες να μπει πια η μηχανογράφηση σε αυτό το σύλλογο, να γίνει ένας οργανισμός ο οποίος να είναι στον 21ο αιώνα. Αυτό, έτσι, έχει τεράστιες. Έχει καθυστερήσει πολύ, αλλά ευτυχώς. Έχει τεράστιες δυσκολίες γιατί ο Πανιώνιος σαν οργανισμός έχει και μια τεράστια αδράνεια. Γιατί πάρα πολλοί έχουν συνηθίσει την προηγούμενη κατάσταση η οποία σε μεγάλο βαθμό μπορεί να συνέφερε και κάποιους. Εδώ απάντησε η υπεύθυνη ταμείας. Τώρα μιλάμε τώρα όταν της έκανε την ερώτηση ο άλλος που τα έχεις αυτά και του είπε εδώ. Ναι, έτσι. Αυτό μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εμένα, ναι, τότε. Λοιπόν. Να συνέφερε. Αυτή λοιπόν η τεράστια προσπάθεια που γίνεται να μπει ο ερασιτέχνης σε μια σύγχρονη λειτουργία με καταγραφές, οργάνωση. Του 21ου αιώνα πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό που λες εσύ, δηλαδή θα υπάρχει μια ενημέρωση στα μέλη στο τέλος κάθε χρονιάς ότι παιδιά τελειώνει η χρονιά και χρωστάτε αυτό το σαραντάρι, ελάτε να το πληρώσετε. Σε δύο δόσεις, ξέρω εγώ. Υπάρχει λόγο. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό που λες είναι το λιγότερο γιατί. Τους κρατάς και σε, να σου πω κάτι, και μια ημέρωση και με μια κάρτα Χριστουγεννών. Τους κρατάς ότι είσαι μέλος, ρε φίλε. Σου στέλνουμε και μια, με το email μια κάρτα. Λοιπόν, αυτό. Όλα μετράνε, λάμπρο. Είναι φυσικά, φυσικά. Κανείς δεν διαφωνεί. Αυτό όμως έρχεται σε δεύτερη μοίρα και θα σου πω γιατί δυστυχώς. Είναι γιατί... το marketing που λέμε, οι δημόσιες σχέσεις που λέμε. Θα σου πω δυστυχώς γιατί. Γιατί ας πούμε ότι τα έσοδα από τον Ερασιτέχνη, από τις συνδρομές, είναι πόσα είμαστε. Αν είμαστε 200 άτομα επί 40, έτσι πόσα είναι. Έτσι, σε σχέση με όλα αυτά τα έσοδα που έρχονται από τα άλλα τμήματα, η πρώτη δουλειά για να γίνει ο ερασιτέχνης ένας οργανισμός σύγχρονος είναι να μπορέσουμε να οργανώσουμε τα τμήματα που έχουν τα τεράστια έσοδα. Γιατί φέτος, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ στηριχτήκαν από έσοδα άλλων τμήματων. Μόλις λοιπόν τελειώσει αυτή η δουλειά, θα προχωρήσει σε όλη την ιστορία και στα άλλα τμήματα. Λοιπόν. Έχουμε πει πολλά. Εσύ, η σημερινή εκπομπή πρέπει να λάβει σε λίγο τέλος γιατί υπάρχει και κάποια άλλη υποχρέωση από την επόμενη εκπομπή εδώ του nstv.gr. Ευχαριστώ Λάμπρο, ευχαριστώ Βασίλη. Ο Ερασιτέχνης έχει μπει σε νέο δρόμο και νέα πορεία. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα τμήματα έχει υπάρξει οργάνωση και εξυγχρονισμός. Βέβαια, περιμέναμε όλη την άνοδο του ποδοσφαίρου, ήρθε και αυτή. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το μπάσκετ. Εντάξει, το μπάσκετ έχει βρει τον δρόμο. Να ενημερώσουμε ότι το μπάσκετ
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αύριο παίζουμε με τον Αμίντα. Αμίντα, έτσι. Λοιπόν, με τον τελευταίο παίζουμε, αλλά εντάξει. Ναι, αλλά να πούμε ότι παρόλο που και εκεί είχαμε είτε εκτός προγράμματος για εμάς που θεωρούμε ότι είχαμε το καλύτερο ρόστερ της κατηγορίας και για όλους αυτό τουλάχιστον ισχύει στα χαρτιά, η βαθμολογία η τωρινή μας κάνει να ευελπιστούμε ότι τελικά θα πάρουμε την πρώτη θέση. Γιατί όπως καταλάβατε, όλες οι ομάδες χάνουν εκτός έδρας και από αντιπάλους χαμηλή δυνατότητα. Έχουμε καταφέρει λοιπόν να έχουμε, αναφέροντας τον μπάσκετ και κλείνοντας, δύο νίκες διαφορά από τον δεύτερο. Και το μόνο θεωρητικά δύσκολο παιχνίδι που έχουμε είναι με τον Ηρακλή εκτός έδρας. Οπότε, αν είμαστε στα επίπεδα που μπορούμε, και λίγο κάτω θα πω εγώ, θα τελειώσει η σεζόν κρατώντας το πλεονέκτημα έδρας, έτσι, Λάμπρο. Έτσι, έτσι. Μέχρι το τέλος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όσους δουν την εκπομπή από το YouTube, το κανάλι. Θα δουν ότι είπαμε σχετικά πολλά και ενδιαφέροντα για την επικαιρότητα του Πανιούνιου. Και να δώσω ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλεσμένους ένα από τα αγαπημένα μου σπο, που είναι το τμήμα ενόργανης, που και αυτό είχε πολλά προβλήματα λειτουργίας, με τα ταβάνια που είχαν προβλήματα, με τις βροχές κτλ. Και τώρα μπορεί να πει σε ένα εύρυθμο, έτσι, σε μια σωστό ρυθμό λειτουργίας. Θα μας τα πούνε από κοντά οι υπεύθυνοι προπονητές και η Έφορος, η οποία άλλαξε φέτος και δεν είναι πια η κυρία Όλγα Φανδίδου. Αλλά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά σε όλους. Ευχαριστώ για όσους που καταφέρανε και είχαν ζωντανή ακρόαση. Γεια σας. Πώς πάει, ρε. Δεν πάει αυτό. Δεν πάει. Λοιπόν,